Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε έκτακτες και κρίσιμες στιγμές για το λαό μας. Με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο είχε προβλεφτεί σχεδόν επακριβώς. Κύριε Υπουργέ, και τι νομίζετε δηλαδή, ότι δεν θα είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης τα μέτρα που παίρνετε? Και απευθύνομαι και προς την κυβέρνηση. Ότι δεν θα κάνουμε κριτική με βάση και την εμπειρία την προηγούμενη και με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν θα υπερασπίσουμε και με προτάσεις που τις αγνοήσατε παντελώς τη ζωή των ανθρώπων. Δεν θα κάνουμε κριτική όταν καταραίει το δημόσιο σύστημα υγείας. Όταν υπάρχουν κλειστές πόλεις πια, εργαζόμενοι και επαγγελματίες στο χείλος του γκρεμού και πολύ περισσότερο όταν πάνω από 600 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν και θα χάνονται με βάση και τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα τα επιστημονικά. Εμείς τι λέμε? Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτα μέτρα. Τα πήρατε αυτά τα μέτρα? Εδώ είναι το ερώτημα. Και αν τα πήρατε, με ποιο κριτήριο τα πήρατε το προηγούμενο διάστημα? Γιατί το χάλι και το αδιέξοδο το σημερινό φέρει τη δική σας σφραγίδα. Επιστήμονες, υγειονομικοί, σωματεία, άλλοι μαζικοί φορείς κάναν προτάσεις που εμείς σαν ΚΚΕ τις στηρίξαμε. Τις πήρατε υπόψη? Όχι. Αφήσατε το λαό και τη χώρα αθωράκιστη και έχετε εγκληματικές ευθύνες για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Και είναι συνειδητές οι επιλογές και αφήστε τα ότι είμαστε καλύτερα από τους άλλους. Γιατί και στην Αφρική να είναι χειρότερα. Αυτή είναι η λογική. Το να αφήσετε το λαό πραγματικά, ενώ σας έδωσε τεράστια περιθώρια και ανοχή για να πάρετε κάποια μέτρα και να προετοιμαστείτε για την δεύτερη πανδημία, κάνατε εντελώς το αντίθετο. Όλο το διάστημα η αγιαστούρα της ατομικής ευθύνης. Βεβαίως και υπάρχει ατομική ευθύνη. Αλλά η κρατική, τι ατομική, όταν είναι σαρδέλες μες στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Τι ατομική όταν μας λένε τα παιδιά, είμαστε 25 άτομα στιβαγμένοι, ο ένας πάνω στον άλλον? Αυτοί φταίνε? Πήγατε να τα φορτώσετε και στην νεολαία κλπ. Κλπ. Γιατί? Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί βάλατε πάνω αυτό που και η ιδεολογία σας πιστεύει. Τις αντοχές της οικονομίας, δηλαδή τις απαιτήσεις και τα πρωτόκολλα του κεφαλαίου, παράδειγμα τουρισμός, απαράδεκτη κατάσταση, για να ικανοποιήσετε μεγαλοξενοδόχους, εφοπλιστές, όλους αυτούς που τη θεωρούν και σαν ευκαιρία ή τη θεωρούσαν. Δεν κάνατε ελέγχους, είναι γνωστά όλα αυτά και δεν θέλω να περάσω στο επιστημονικό επίπεδο, γιατί γι' αυτά μιλάνε οι επιστήμονες. Και ύστερα μιλάτε για υπέρτατη αξία. Η υπέρτατη αξία του συστήματός σας που υπηρετείτε και αυτού του δήθεν ανθρώπινου που λένε άλλοι που δεν μπορεί να υπάρξει, είναι το κέρδος. Αυτό υπηρετήσατε. Και με αυτό καταστρέψατε όσες θυσίες έκανε ο λαός το προηγούμενο διάστημα. Και να τα αποτελέσματα σήμερα. Και θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα. Σαν που μόνο εσείς το κάνατε. Όλος ο καπιταλιστικός κόσμος, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίμησαν τα δεκάδες χιλιάδες φέρετρα και τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για να κρατηθεί η οικονομία, δηλαδή τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών που θησάβρισαν, και τα στοιχεία δεν τα δίνουμε εμείς. Σε αυτό τον κορονοϊό βγήκαν πιο πλούσιοι, τεράστιες, πολυεθνικές, μονοπόλια. Και ακριβώς τα ίδια έκανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε και κάτι άλλο όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβγαλε το Ταμείο Ανάκαμψης για να δώσει εκατοντάδες εκατομμύρια. Πού? Πάλι σε αυτούς. Δεν μπορείτε, λέει, και κακώς τέλος πάντων δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο, δεν μπορείτε, λέει, να βάλετε άλλα λεωφορεία. Ποιος το λέει αυτό? Πέστε μας ένα επιχείρημα. Θα σας πω και παρακάτω. Γιατί δεν μπορείτε να δώσετε 10-20 εκατομμύρια? Πώς θα δίνετε σε όλους αυτούς που είναι πανφτωχοί, ζουν στη Χλειδή και στην Πολυτέλεια, κυκλοφοράνε από ελικόπτερο και πάνω, έχουν 800 σπίτια ο καθένας,
Έχουν αμύθι τους θησαυρούς. Πάρτι μιας βραδιάς ένα εκατομμύριο. Αυτούς μπουκώνετε και πάλι και ταΐζετε. Με το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά τραγικό. Χιλιάδες φέρετρα και δίλημα. Εσύ θα ζήσεις, εσύ θα πεθάνεις. Εσύ 82 πέθανε, εσύ 79 πας και συγκλιτώσουμε. Και να κατεβαίνει η κλίμακα. Συνολικά αυτό είναι το σύστημά σας και αποδείχτηκε τώρα και με αυτή την, και με αυτή την κρίση. Δεν φτάνει όμως αυτό. Κάνατε και κάτι άλλο. Και αυτό είναι άθλιο. Και δεν θα περάσει έτσι. Αξιοποιήσατε την πανδημία για να περάσετε, σαν χρυσή ευκαιρία θα έλεγα, για να περάσετε και να εφαρμόσετε νέα αντιδραστικά μέτρα, ανατροπές του αιώνα, όπως είναι το 8ωρο, πάτε 10ωρο, απλήρωτες υπερορίες. Αλήθεια, με ποιο δικαίωμα εσείς, ένας που δουλεύει 12 ώρες, δεν θα τις πληρωθεί. Τι φταίει, γιατί, για το λαό, για την ανθρώπινη ζωή ή για να φουσκώσουν τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη. Και μιλάμε για τους μεγάλους που έχουν και τη συντριπτική πλειοψηφία. Και βέβαια όλα τα μέτρα που πάρθηκαν και πριν και τώρα είναι να ξαναπληρώσουν οι εργαζόμενοι πάλι την κρίση. Και επειδή ξέρετε, και μην καβαλάτε το καλάμι, το λέω έτσι φέως, ότι η δυσαρέσκεια μεγαλώνει και ο λαός δεν τα δέχεται αυτά, φέρατε και νόμους απαγόρευσης διαδηλώσεων στην πραγματικότητα, ή τουλάχιστον εμπόδια, γιατί δεν θα μπορέσετε, θα τα καταργήσουμε στην πράξη, το κίνημα, να είστε σίγουροι, ποριών. Ετοιμάζετε τώρα ένα άθλιο νομοσχέδιο για το συνδικαλιστικό κίνημα. Καλά, τι νομίζετε ότι είναι? Τι νομίζετε ότι θα κάνετε? Θα βάλετε φερμουάρ στους εργαζόμενους? Τι θα τους κάνετε? Τμήματα του κομπιούτερ που θα πατάνε τα κουμπιά? Φτάσατε στην αθλειότητα του Υπουργείου Παιδείας. Ακούστε. Στο Θεό σας να έχουν αποσυρθεί όλοι οι υποψήφοι όλων των παρατάξεων και το Υπουργείο να τους ανατεί και να λέει εκλογές το Σάββατο με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτά ούτε στο Χίτλερ δεν γίνονταν. Είναι δυνατόν να μην θέλω εγώ να είμαι υποψήφιος και εσύ να με βάζεις, να παρετούμε και εσύ να με αναρτάς τον κατάλογο? Πού το πάτε δηλαδή? Θα τα πληρώσετε ακριβά και να είστε σίγουροι. Και τώρα βέβαια, μια και είμαστε στο σημερινό, ευκαιρία να τελειώνουμε με την πρώτη κατοικία και με τα λαϊκά στρώματα, γιατί αυτή είναι η πλειοψηφία. Μόνο κριτική, όχι, εμείς έχουμε κάνει προτάσεις. Καταρχήν, σταθήκαμε υπεύθυνα από την πρώτη στιγμή στα υγειονομικά μέτρα. Είπαμε μάσκα, αλλά έχει και φωνή η μάσκα. Το αποδείξαμε και την Πρωτομαγιά και σε άλλες εκδηλώσεις. Δεν θα μας βουλώσετε τα στόματα. Ούτε και τώρα. Μην έχετε αυταπάτη με τον τρόμο. Από εδώ και στο εξής. Μην τολμήσετε να φέρετε αυτά που σχεδιάζετε εν μέσω πανδημίας. Θα γίνει κόλαση, σας το λέμε. Δεν θα το δεχτούν οι εργαζόμενοι. Και την υγεία τους θα προστατέψουν, αλλά δεν θα σας αφήσουν έτσι. Γιατί αυτό κάνατε μέχρι τώρα. Λέμε λοιπόν εμείς πρώτον, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Συμφωνείτε? Γιατί δεν το κάνετε? Σας τους ταΐζετε. Δεν τρέπεστε λίγο? Πεθαίνει ο κόσμος και εσείς τους δίνετε κι άλλα κέρδη? Τι θα πείτε αύριο σε έναν συγγενή ενός θύματος? Όταν λέμε επίταξη, εννοούμε επίταξη. Δεν μπορεί να λέτε ότι έχουμε πόλεμο. Όταν έχεις πόλεμο, κάνεις επίταξη. Ναι ή όχι? Και να κοροϊδεύετε και να ταΐζετε τους κλινικάρχες, λες και είναι πανφτωχοι. Επίταξη όλων. Να ενταχθούν σε ένα ενιαίο σύστημα για να μπορέσουν να όσο μπορούν, με την αθλειότητα που έχετε κάνει, να προστατέψουν την υγεία του λαού. Γιατί δεν το κάνετε? Επίταξη, επίταξη όμως. Όχι όπως λένε οι υπόλοιποι, λιγότερη αποζημίωση. Γιατί δεν ακούσαμε κανέναν άλλον να λέει τέτοια επίταξη. Μια και λέτε ότι έχουμε πόλεμο. Άνοιγμα των νοσοκομείων που έκλεισαν. Κλείσατε νοσοκομεία που είχαν 10.000 κλίνες, όλοι μαζί. Τώρα τι φαίνεται? Δεν επαρκούν. Τους στέλνετε στους ιδιώτες. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, όσοι πεθάνουν. Γιατί δεν το κάνετε αυτό, να ανοιχτούν τα νοσοκομεία? Προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών κλπ. Μα λέτε τώρα εδώ, έχετε το
Πώς να πω δηλαδή, τον Μπόι, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Να λέτε ότι κάναμε 450, πόσες κάνατε. 7.000 τουλάχιστον πρέπει. Γιατί δεν το κάνετε αυτό. Δεν έχετε λεφτά. Για τους βιομήχανους έχετε. Για τις τράπεζες έχετε. Για τους επενδυτές έχετε. Άρα θυσιάζετε την ανθρώπινη ζωή με αυτό που κάνετε. Και δεν αρκούν αυτά τα μέτρα. Έχουν πνιγεί όλοι. Αυτούς που ονομάσατε ήρωες, τους χτυπήσατε και μετά κλόψτον μάτς. Και σήμερα πραγματικά είναι αξιέπαινοι, δίνουν τη μάχη της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης, της ανθρώπινης ζωής. Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Γιατί δεν τα παίρνετε αυτά. Δεν μπορείτε. Αντί να στέλνετε τα μάτια και να έχετε κάθε μέρα 10.000 στον δρόμο, στείλτε ελέγχους στους χώρους δουλειάς. Είδατε τι έχει γίνει. Δεν θέλω να πω επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι σωστό, είναι πάρα πολλές. Και αν κάνω μια επιλογή, δώστε μου και τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε. Γιατί λοιπόν. Γιατί πέστε μας τι πρόστιμα βάλατε, πόσες επιχειρήσεις ελέγξατε για τα μέτρα, αν τηρούν μέτρα απέναντι στους εργαζόμενους. Δώστε μας στοιχεία. Εκεί είναι το άβατο. Προστατεύουμε. Ας πεθαίνει ο κόσμος. Ας κολλάει ο κόσμος. Ας κρύβονται κρούσματα. Τέταρτον. Αποσυμφόρηση. Αποσυμφόρηση συνολική και προσλήψεις. Πού? Στον τομέα των μαζικών μέσων μεταφοράς. Μα καλά. Καλά λογική δεν έχετε. Τι είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Τον άκουσα. Και με σηκώθηκε η τρίχα. Ναι, λέει, είναι μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως είναι μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε νορμάλ κατάσταση. Αλλά σε περίπτωση πανδημίας δεν μπορείτε να βάλετε τα 175 λεωφορεία που υπάρχουν εδώ, τα δημόσια, που τους λείπουν ανταλλακτικά. Λίγων εκατομμυρίων. Δεν μπορείτε γρήγορα, με γρήγορες διαδικασίες να τα αλλάξετε. Δεν μπορείτε να επιτάξετε 2.000 τουριστικά που το ζητάνε και οι ίδιοι για να τα βάλετε στις συγκοινωνίες. Δεν μπορείτε να στριμώξετε το Μητρό να πυκνώσει τα δρομολόγια που βγάζουν τα ταρά τους. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Γιατί αυτό το απλό, θα έλεγε κανένας με απλή λογική, που και πολλά στελέχη δικά σας το λένε. Γιατί αυτό δεν το κάνετε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και σήμερα? Γιατί δεν προσλαμβάνετε και άλλους ανθρώπους μέσα σε μια περίπτωση πολέμου, όπως λέτε? Πόλεμος είναι, αλλά είναι άλλο είδους. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Και θέλετε να μην μιλάμε για όλα αυτά? Τέλος, κανένας εργαζόμενος, η πρότασή μας, άνεργος επαγγελματίας χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα, δεν τα είδα τα τελευταία από τον κύριο Σταϊκούρα, από την κυβέρνηση δηλαδή, να δοθεί έκτακτο επίδομα σε όλους τους ανέργους χωρίς προϋποθέσεις. Και φυσικά, ξαναλέω, μαζέψτε αυτό το αντεργατικό που ετοιμάζεστε να το φέρετε. Εμείς λέμε ότι ο ιός θα νικηθεί. Και από την επιστήμη, αλλά όμως αυτή η πανδημία έδειξε το μεγαλείο και τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Γιατί ξέρετε, ακόμα και ο ανταγωνισμός για τα εμβόλια και όλα τα υπόλοιπα, τι δείχνουν? Ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το τελευταίο. Αυτό που κυριαρχεί, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια παγκόσμια συνεργασία. Αυτό όμως θέλει σοσιαλισμό. Όλων των εταιριών. Όχι. Τώρα τρέχει ποιος θα το βγάλει πρώτος για να βγάλει τα περισσότερα λεφτά. Και εμείς λέμε ότι είναι μια ευκαιρία ο λαός να βγάλει συμπεράσματα για να βάλει σε lockdown αυτό το σύστημα και αυτή την πολιτική. Γιατί σήμερα οι δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγικότητας, της εργασίας είναι τέτοιες που μπορούν να ξεπεράσουν πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να κάνουν ευτυχισμένη τη ζωή των ανθρώπων. Όμως αυτές θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τέλος για το νομοσχέδιο. Μάλιστα, έχουμε την ιδιωτική υπερχρέωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τι κάνετε εσείς και με το προηγούμενο και με το τωρινό? Θεσμοθετείτε
σε επίπεδο δικαίου, μια και βλέπω και νομικούς εδώ πέρα, την οικονομική σας πολιτική. Η οποία η οικονομική σας πολιτική λέει το εξής. Όλα στο κεφαλαίο. Όλα στις τράπεζες και στα φάντες. Να μιλήσουμε απλά. 100.000 υποθέσεις είναι. Τόσες δεν είναι. Άντε να είναι και μερικοί πεταξίδες. Πόσοι θα είναι. Όπως τους λέτε. Να κάνουμε μια υποχώρηση για λόγους συζήτησης. Περισσότερος κόσμος, λαϊκός κόσμος. Τι κάνετε. Του παίρνετε το σπίτι και του παραδίνετε στις τράπεζες και στα φάντς. Και δεν φτάνει αυτό. Αυτό το κάνατε με το προηγούμενο. Τώρα θέλετε να αφαιρέσετε ό,τι δικονομικά, να το πω έτσι, δικαιώματα είχε, δήθεν, ακούστε με και απαντήστε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, με επιχειρήματα μιλάμε. Αφαιρέσετε όποια δικονομικά εργαλεία είχε στο χέρι του, έστω να καθυστερήσει ή τέλος πάντων να διασώσει την πρώτη κατοικία. Δηλαδή στην πραγματικότητα αφοπλίζετε τους δανειολήπτες και με αυτές τις διαδικασίες τώρα, με τις δυνατότητες που είχαν για να κάνουν, ας το πω έτσι, εκείνο το εντός εισαγωγικών κατά τη γνώμη μας, που λέγεται δίκαιη δίκη. Ποιο είναι το πρόσχημα? Η δικαιοσύνη είναι αργόσυρτη. Και ότι λιμνάζει αυτή η κατάσταση. Πράγματι, είναι τραγική κατάσταση. Γιατί δεν παίρνετε ένα καθρέφτη να δείτε τον εαυτό σας? Και εσείς και το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ποιος την κυβέρνησε τη χώρα? Ποιος την έφτασε τη δικαιοσύνη σε αυτό το χάλι να περιμένεις 10 και 15 χρόνια? Ποιος εμείς την κάναμε? Γιατί δεν ακούγατε όλα αυτά τα χρόνια τις προτάσεις που δεν ήταν του σοσιαλισμού, τις προτάσεις όλων όσων εμπλέκονται στη δικαιοσύνη? Δικηγορικοί σύλλογοι, δικαστές, εισαγγελείς, οι πάντες που σας έλεγαν προσλήψεις, εξυγχρονισμός. Δεν τα κάνατε όλα αυτά. Και τώρα σας έπιασε ο πόνος ξαφνικά να κάνετε γρήγορη την απονομή της δικαιοσύνης? Μας δουλεύετε και θα το κάνετε στην πλάτη του λαουτζίκου με τα δάνεια? Μιλάτε για τα δάνεια. Ποιος θέλει για τα δάνεια? Αυτός που τα πήρε ή αυτός που τα έδωσε? Για πέστε μας, εκτός από εξαιρέσεις λέω. Και του ζητάτε τώρα να βρει από το μπροπάπου του στοιχεία? Γιατί τα έδιναν οι τράπεζες? Πόσο πληρώνει ο καθένας? Αν μας, όσοι μας βλέπουν να σκεφτούν, όσοι πήραν δάνειο, πόσο το πληρώνουν? 3 φορές πάνω. Ναι ή όχι? Και άμα καθυστερήσεις, εκδέρνουν με τα πανωτόκια. Έτσι δεν είναι? Φτώχοι να είναι οι τράπεζες. Και όταν μιλάμε για τράπεζες, δεν μιλάμε μόνο για τράπεζες, γιατί ελέγχουν και ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, βιομηχανία κλπ. Κλπ. Γι' αυτό τι έχετε να πείτε? Γιατί δεν κάνατε τέτοιες αλλαγές και τώρα θέλετε στην πλάτη των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων να κάνετε τη γρήγορη δικαιοσύνη? Ποια γρήγορη τώρα? Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τι συμβαίνει. Με την ευκαιρία αυτή και με το πρόσχημα αυτό να τελειώνουμε με τους 100.000, να μπουν οι τράπεζες και τα φαντς, να νοικιάσουν το σπίτι που το έχουν πληρώσει 2 φορές και 2,5 και δεν μπορούν να αποπληρώσουν το υπόλοιπο, και σε τελευταία ανάλυση όποιος μπορεί και αν μπορεί να το αγοράσει. Και για να γίνει γρήγορα αυτό, καταργούν πράγματα τα οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη δικαιοσύνη, είτε δικηγόροι είναι, είτε ένωση εισαγγελικών, και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση μαζί μας, διαφωνούν ριζικά με όλα αυτά που κάνουν. Τι κάνετε? Ένα. Το βάρος στο οφειλέτη, στον οφειλέτη, για να επαναπροσδιορίσει τη δίκη. Έτσι δεν είναι? Σύντομες προθεσμίες, να μαζέψει αποδεικτικά έγγραφα και εν ώψη πανδημίας. Βέβαια, είπε ο κύριος Υπουργός ότι μπορεί αυτά να ανασταλούν. Δεν θα σας φάξω αργότερα, όχι σήμερα. Δεύτερο, ασφικτικές προθεσμίες, και αν δεν τηρηθούν, θεωρείται ότι ποτέ δεν έχει γίνει αίτηση ρύθμισης. Ακόμα και αν έχει γίνει προσωρινή διαταγή ρύθμισης. Δηλαδή, την πάτησε ο ανθρωπάκος. Οι μεγάλες αυτές έχουν νομικά γραφεία, έχουν τα πάντα. Απλώς ο άνθρωπος πρέπει να τρέξει με τον δικηγόρο, αν μπορεί να τον πληρώσει, για να πάει να τα βρει όλα αυτά. Τρίτο, περιορισμό άσκησης της έφεσης. Γιατί δεν περιορίζεται? 6 μήνες τώρα. 2 χρόνια δεν ήταν? Ποιον ωφελεί? Δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί τον τέτοιον που βιάζεται γρήγορα να του πάρει το σπίτι. Γιατί εσείς λέτε ότι βιάζεται γρήγορα να ξεκαθαριστεί η υπόθεση, αλλά στην πραγματικότητα αυτό γίνεται. Δηλαδή να ξεπετάξουμε
Και μια και λέτε και για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν θέλω να πω το γενικό πάλι. Τα έχουμε ξαναπεί τι σώοι ανεξάρτητη είναι όταν διορίζεται την ηγεσία, όταν φτιάχνετε τους νόμους. Τώρα είναι ανεξάρτητη, αφού τους βάζεις τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Να καθαρίσεις γρήγορα όλες αυτές τις υποθέσεις. Και μάλιστα με περισσότερο έγγραφο και λιγότερη, αν υπάρξει ακροαματική διαδικασία. Αυτό δεν το βάζετε εσείς. Τι πρακτικά θα γίνει. Οι δικαστές δεν λένε τέτοια. Τα συνδικαλιστικά τους όργανα που ήρθαν εδώ και οι δικηγορικοί σύλλογοι, αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα και το μάθημα θα το πάρετε και το Σάββατο από τους εκπαιδευτικούς. Όταν θα ψηφίσει και θα ξεφτυλιστείτε, ούτε το 5%. Γιατί επικαλείστε την κοινωνία και εννοείται ένα στενό κύκλο που έχετε γύρω σας και μάλιστα συμφερόντων. Φορολογικές, τέλειωσε. Και τη στρατολογία. Και τελικά, τελειώνω. Το βάρος της απόδειξης, ποιος το έχει, κύριε Υπουργέ? Για πέστε μας και οι νομικοί. Η τράπεζα ή ο φιλέτης? Πρέπει να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελεφαντάς? Αυτό δεν κάνετε. Το βάρος της απόδειξης το μεταφέρετε στον δανειολήπτη, στον οφειλέτη. Και όχι στον πιστωτή. Που του λέει ότι είναι παταχτής, που του κάνει ότι. Αυτό δεν κάνετε. Πού ακούστηκε αυτό? Γιατί τα κάνετε όλα αυτά? Τα υπόλοιπα τα είπε η Μαρία Κομνινάκα, η συγκεκριά μας, και αναλυτικά και για την άσκηση και για μια σειρά άλλα πράγματα από το κώδικα δικηγόρων. Αλλά απλώς να ξέρετε ότι δεν θα περάσετε καλά. Και μην βγάζετε εύκολα συμπεράσματα. Όταν θα αρχίσουν και θα φεύγουν τα σπίτια και όταν θα αρχίσετε να εφαρμόζετε και ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως βλέπω τον κύριο Πολάκη όρθιο, που το έκανε πλημέλημα, ελάτε, τότε θα λαγοριαστείτε.